Τα προβλήματα της Αγίας Τριάδας κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στις 3 Απριλίου. Γι' αυτό το λόγο συνομιλούμε σήμερα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, κύριο Σιμεών Χούπα. Καλημέρα σας, κύριε Χούπα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να συζητήσουμε για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη συνοικία του Ηρακλείου, η οποία, αν και είναι δίπλα στο κέντρο της πόλης, πολλές φορές μοιάζει να είναι πολύ μακριά. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς, έτσι είναι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ζήτημα της εφαρμογής του νέου ρημοτομικού σχεδίου που έχει εγκριθεί από το 2018. Πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθεί κατά την δική σας άποψη? Ήταν ένα θέμα το οποίο θέσατε, νομίζω ήταν ίσως το πρώτο που θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κοιτάξτε, είναι το βασικό θέμα, να σας κάνω μια μικρή έτσι αναδρομή, είναι το βασικό θέμα που διέπει την Αγία Τριάδα και στις προοπτικές της ανάπτυξης της και της αναζωογόνησής της. Ξεκίνησε η Αγία Τριάδα, είχε ένα σχέδιο πολεοδομικό ρημοτομίας από το 1936, του οποίου βασική αρχή ήταν οι μεγάλοι δρόμοι, να δημιουργηθούν στην Αγία Τριάδα οι μεγάλοι δρόμοι. Όπως ξέρετε ή τουλάχιστον να πω, η Αγία Τριάδα είναι μια συνοικία όπου έχει διαμορφωθεί και έχει διατηρήσει μια ιστορία και από την Οθωμανική περίοδο και μετά, αν θέλετε, και από την Ενετοκρατία μερικά πράγματα, κάποιες κρίνες που υπάρχουν. Οι δρόμοι στην Αγία Τριάδα είναι βασικά στενοί δρόμοι, είναι στενάκια. Εάν λοιπόν το σχέδιο πόλεως που υπήρχε από το 1936 εφαρμοζόταν, προέβλεπε μεγάλους δρόμους μέχρι και 14 μέτρα πλάτος. Οι ιδιοκτησίες στην Αγία Τριάδα είναι πολύ μικρές, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα καταστρεφόταν. Όταν ξεκίνησε λοιπόν η αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδίου της Αγίας Τριάδας σαν ένα κομμάτι της αναθεώρησης του σχεδίου όλης της παλιάς πόλης, μπήκε σαν αρχή το να διατηρηθεί ο ιστός της Αγίας Τριάδας, ώστε να περισσωθούν και οι ιδιοκτησίες και να κρατηθεί η μορφή, ο ιστός και το αποτύπωμα που υπήρχε, να διατηρηθεί η γειτονιά αυτή, η οποία είναι μια γραφική εφόσον αξιολογηθεί, καταλάβατε, και αναμορφωθεί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαμε και επιδιώξαμε για πολλά χρόνια το να τροποποιηθεί αυτό το πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο τελικά καταλήξαμε να βγει σε εφέκτο τον Ιούλιο του 2018. Μάλιστα. Ο Σύλλογος είχε μια μεγάλη δραστηριότητα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ προσωπικά, επειδή μοιράζω και το χρόνο μου στην Αθήνα, ήμουνα συνέχεια στα Υπουργεία, στα συμβούλια που γινόταν και, εν πάση περιπτώσει, το καταφέραμε. Αυτό έχει σημασία. Έχει τώρα η Αγία Τριάδα ένα πολεοδομικό σχέδιο που είναι νορμάλ, που είναι στο στόχο αυτό να διατηρηθεί ο ιστός της, η φυσιογνωμία της. Και έχουν μπει και με πολύ βασικοί όροι για τη δόμησή της, για τις χρήσεις γης. Έχουν χαρακτηριστεί κάποια σημεία της ιστορικά κομμάτια με διάφορα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που βγήκαν σε αυτό το διάστημα από το 10 μέχρι το 18. Αυτή είναι η μορφή ως προς το ρημοτομικό σχέδιο. Ναι, ως προς την υλοποίησή του τώρα. Η υλοποίησή του τώρα είναι θέμα ακριβώς του να εξευρεθούν πόροι για να μπορέσει αφενός μεν να γίνει μια ανάπλαση στην όλη μορφή της Αγίας Τριάδας, να εξασφαλιστούν και να γίνουν σωστά οι υποδομές, και αυτό ακούει στις υπογειοποιήσεις των ρεύματος, στις αποκαταστάσεις των δικτύων απορροής λιμάτων, ομβρίων, όλα αυτά, ώστε να πάρει μια μορφή η συνοικία. Ως προς την εφαρμογή του, τώρα αν θέλουμε να πούμε ως προς την εφαρμογή του απόλυτα, ναι, είναι μια δύσκολη ιστορία που θα τρέξει στο χρόνο. Ο Δήμος ξεκίνησε και με δικιά μας παρένεση, αν θέλετε, να κάνει
μια πράξη αναλογισμού σε ένα μεγάλο κομμάτι της Αγίας Τριάδας, ώστε να έχει έτοιμη την διαδικασία στην οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να γίνει κάποια ρηματόμηση, είτε αναγκαστική με απαλωτρίωση, αν 2-3 σημεία που πρέπει να γίνει η διάνοιξη, είτε σε σημεία που χρειάζεται να οικοδομήσουν. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πάρει χρόνο. Δεν μπορεί ο Δήμος να μπει τώρα, ούτε τα χρήματα έχει, έτσι να κάνει πράξη εφαρμογής και να εφαρμόζει τις πράξεις αναλογισμού, να γίνονται απαλωτριώσεις, να έχει τη διαδικασία των οικονομικών εκτιμήσεων, αποζημιώσεων, εκατέρωθεν με τους παρόδιους, με τους απέναντι, με το Δήμο. Είναι διαδικασίες. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό θα τρέξει στο χρόνο. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνονται αυτά. Η Αγία Τριάδα πρέπει να αναπλαστεί, να μπορέσει να πάρει μια μορφή άλλη, και εφόσον αναπλαστεί, αυτό είναι το κέντρο και το κίνητρο, εφόσον γίνει αυτή η ανάπλαση θα δείτε ότι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλελειμμένα σπίτια, που τα έχουν αφήσει, που θα αρχίσουν πάλι να φτιάχνουν τα σπίτια τους και θα αρχίσει πάλι και ο κόσμος να επανέρχεται και να κατοικεί στην Αγία Τριάδα, την οποία έχει εγκαταλείψει, γιατί με τις συνθήκες που ήταν τα σπίτια του δεν μπορούσε να τα χτίσει, του τα έπαιρνε ο δρόμος, αναγκαζόταν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια να φεύγουν και έχουν μείνει γέροντες και έχουν εισέλθει εκεί πολλοί μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι ζουν το χρόνο ενσωματώθηκαν, είναι οικογένειες που έχουν παιδιά, είναι άνθρωποι που δουλεύουν, επαγγελματίες, έστησαν τη ζωή τους εκεί, τα παιδιά τους στο σχολείο, έτσι. Ναι. Όμως έχουμε και κάποια άλλα προβλήματα, έχουν εισχωρήσει εκεί πολύ παραβατικοί, πολλοί άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες και η συμπεριφορά τους και η λειτουργία τους είναι εντελώς αρνητική. Να σας διακόψω, ναι. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε υποθεί αυτό ότι υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα και παραβατικότητα στην περιοχή και μάλιστα είχε γίνει και αναφορά ενδεικτικά για την πλατεία της Αγίας Τριάδας όπου καταγγέλθηκε ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό το της πλατείας της Αγίας Τριάδας είναι το πιο ελαφρό, το πιο ανώδυνο σε σχέση με το τι γίνεται σε άλλα στενά, το τι γίνεται σε εγκαταλελειμμένα σπίτια. Η πλατεία της Αγίας Τριάδας είναι ένας εκτεταμένος χώρος, ανοιχτός, χωρίς σκιές, χωρίς πράγματα, φωτισμένος από την εκκλησία. Παντού υπάρχει αυτό το θέμα, καταλάβατε. Mm. Πολύ περισσότερο σε κάποια στενά που κάποιες στιγμές φοβάται κανείς και να περάσει. Έτσι. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με αυτές τις ιστορίες. Είπατε ότι βλέπετε εσείς μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης για την ιστορική αυτή συνοικία του Ηρακλείου. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Ναι, τα προβλήματα στην καθημερινότητά σας, ποια είναι στην καθημερινότητα των κατοίκων? Είναι δηλαδή τα εγκαταλειμμένα και τα τιμόρυπα κτίρια, τα υπόπεδα χωματερές που υπάρχουν εκεί? Ακριβώς. Έκανα να σας τα παριθμίσω. Ναι. Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία γίνονται άντρα παραβατικών, ναρκωμανών και όλων αυτών των καταστάσεων. Ας πω ένα παράδειγμα, ο Σύλλογος με κάποια χορηγία που έγινε αποφάσισε και έκανε κάποιες προσπάθειες, δηλαδή με μεταλλικά πλέγματα έκλεισε πόρτες παραβατικών, εγκαταλελειμμένων σπιτιών. Κι όμως αυτά πηδούσαν, τα κατέστρεψαν και έμπαιναν. Ύστερα υπάρχουν οικόπεδα από κτίρια ετοιμόρροπα που καταδαφίστηκαν. Ο οικοδομικός κανονισμός επιβάλλει ότι εντός σχεδίου πόλεως, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, τα οικόπεδα αυτά πρέπει να είναι περιφραγμένα. Οι ιδιοκτήτες αδιαφορούν και έτσι τα οικόπεδα αυτά γίνονται εστίες συγκέντρωσης απορριμμάτων και άλλων παραγόντων, οι οποίοι χαλάνε μολύνουν πράγματα, ο καθένας αφήνει. Βαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών, έτσι εκεί. Βασικά. Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα που πολλές φορές έχουμε καταφύγει στο Δήμο, έχουμε φωνάξει. Σε κάποιες περιπτώσεις πήραν άδεια από τον εισαγγελέα και μπήκανε και σε κάποιες αυλές εγκαταλελειμμένες όπου γινόταν της κακομοίρας. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Και σύν της άλλης, επειδή το έχουμε δει πολλές φορές το συγκεκριμένο έργο, με άλλες περιπτώσεις, φοβάσαι ένα, το απλό πράγμα λέω, φοβάσαι να περπατήσεις και στα στενά της Αγίας Τριάδας, φοβούμενος μη σου έρθει για τίποτα στο κεφάλι, έτσι δεν είναι? Γιατί μιλάμε για ετοιμορροπακτήρια, όπως είπαμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όχι μόνο τα κτίρια, οι κατασκευές που έχουν γίνει δεν έγιναν με προδιαγραφές, και λαμβανόμενο υπόψη ότι στο Ηράκλειο η υγρασία είναι πολύ έντονη και η αλμύρα της θάλασσας καταστρέφει τα πάντα. Δηλαδή προσβάλλει και οξυδώνει τους οπλισμούς, τα δοκάρια, σε μπαλκόνια. Φεύγουν κομμάτια από μπαλκόνια και πέφτουν, που αν βρεθεί κάποιος από κάτω και τη φάει στο κεφάλι, είναι ζήτημα να επιβιώσει. Έχουμε δει πολλές τραγικές περιπτώσεις στο Ηράκλειο στο πέρασμα. Έχουν υπάρξει, όντως, δυστυχώς έχουν υπάρξει, ναι. Τι να πούμε, εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται, έχουμε καταγράψει τα επικίνδυνα κομμάτια και για μπαλκόνια και για μαρκίζες και για μεταλλικές κατασκευές που κρέμονται και για τιμόροπα σπίτια ή επικίνδυνα. Τα έχουμε καταγράψει και με φωτογραφίες και με διευθύνσεις τα έχουν παραδώσει στην Πολεοδομία για να τα αντιμετωπίσει. Επίσης έχετε θέσει και μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως είναι η θέση στάθμευσης, ακόμη και η κατασκευή του δικτύου πυρόσβεσης που αναφέρατε, του δικτύου ίδρευσης, ακόμη και η συντήρηση των μνημείων της περιοχής, όπως κάποιες κρίνες που υπάρχουν. Ναι. Ακριβώς όλα αυτά καλά κάνετε που και τα αναφέρετε, γιατί εμείς πια τα έχουμε. Κοιτάξτε, το δίκτυο ίδρευσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Αγία, όχι ίδρευσης, πυρόσβεσης, έτσι. Πυρόσβεση, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Αγία Τριάδα. Να πούμε ότι έχει πάρει ο Δήμος, νομίζω ο Δήμος, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, ένα μικρό όχημα πυροσβεστικό για κάποια εκδοχή. Ο Δήμος, ναι, τον πρώτο καιρό, και αυτά όλα ήταν από τις απαιτήσεις που είχαμε βάλει εμείς στο Δήμο στην πρώτη τετραετία του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το δίκτυο πυρόσβεσης είναι απαραίτητο για την συγκεκριμένη συγκύρια. Δεν γίνεται και το μικρό να είναι το πυροσβεστικό. Να σας πω κάτι. Ναι. Είναι τα στενά τέτοια. Το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι μεγάλο, γιατί όλοι έχουν τα αυτοκίνητά τους και ένα και δύο, καταλαβαίνετε, οικογένειες. Ωραία. Σε ένα δρόμο 4 μέτρων παρκάρουν αυτοκίνητα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί ούτε το γιο ταχύ να περάσει. Σπάζουν οι καθρέφτες, ξύνονται τα αυτοκίνητα, οπότε ούτε το ασθενοφόρο, ούτε το μικρό πυροσβεστικό μπορεί να φτάσει σε σημεία στενά. Εκείνο που είναι το σωστό και γίνεται και εύχομαι να ολοκληρωθεί γρήγορα είναι το δίκτυο πυρόσβεσης. Γιατί είπαμε τότε ωραία με το μικρό αυτοκίνητο, αλλά και πάλι και για τα στενοφόρα και για όλα είναι δύσκολο. Ναι. Υπάρχουν και μια προσπέλαστα ακόμα και σήμερα δηλαδή. Ναι, δυσκολία μεγάλη. Μεγάλη δυσκολία. Εδώ καθένας πάει να περάσει και δεν μπορεί. Το δίκτυο πυρόσβεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο θα τροφοδοτείται από 4 μεγάλες δεξαμενές υπόγειες, οι οποίες θα είναι γεμάτες νερό. Τώρα και να έχουμε το δίκτυο, όταν το υδραγωγείο στην Αγία Τριάδα φέρνει νερό μερικές ώρες την ημέρα ή κάθε δεύτερη ημέρα πολλές φορές, καταλαβαίνετε ότι τι να το κάνουμε το δίκτυο αν το υδραγωγείο δεν έχει νερό. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ενώ με τις δεξαμενές έχει σχεδόν σε όλη την Αγία Τριάδα απλωθεί ένα δίκτυο με κρουνούς που τροφοδοτείται από τις 4 δεξαμενές. Αυτό θα αντιμετωπίσει πολύ γρήγορα σε καταστάσεις πυρκαγιάς ή αδιοξόδων τέτοιων. Το δίκτυο πυρόσβεσης έχει ξεκινήσει στη Αγία Τριάδα. Το δίκτυο πυρόσβεσης έχει ξεκινήσει, το ανέλαβε ένας εργολάβος, έχει κάνει τις ολινώσεις
έχει ξεκινήσει την κατασκευή δύο δεξαμενών από τις τέσσερις, τις οποίες έχει αφήσει στη μέση. Μάλιστα. Και από ό,τι ακούσαμε, πάνε να του κάνουν εκτός του εργολάβου. Αυτό το γεγονός όμως τώρα στην καθημερινότητα τη δικιά μας, τα χαντάκια που ανοίχτηκαν για να περάσουν οι σωληνώσεις του δικτύου, τα αποκατέστησαν με έναν άθλιο τρόπο και για να περπατήσει κανείς διπλώνεται. Και αυτό και οι ανοιχτές δεξαμενές που είναι και επικίνδυνες, γιατί μαζεύουν και νερό μέσα, είναι ανοιχτές. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, όπως το βάλαμε από το Δήμο, να γίνει καινούργια ασφαλτόστρωση, οι δρόμοι να στρώσουν μέχρι να αρχίσει η ανάπλαση που θα γίνει. Καταλάβατε. Γιατί μιλάμε για μια συνοικία η οποία θα μπορούσε να είναι το στολίδι του Ηρακλείου και όπως μου τα περιγράφετε, σαν να πηγαίνουμε σε μια γκετοποίηση της περιοχής. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, όσο βαρύς και αν ακούγεται ο όρος ακριβώς. Εμείς γι' αυτό προχθές στο Συμβούλιο κάλεσε οποιονδήποτε θέλει από τους Δημοτικούς Συμβούλους, από την Δημοτική Αρχή, ας έρθουν ένα βράδυ να περπατήσουν στην Αγία Τριάδα. Τότε μόνο θα καταλάβουν αυτό που φωνάζουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ περάσει στην Αγία Τριάδα. Είναι ένα κλειστό κομμάτι και ας έλεγε ο αντιδήμαρχος ότι φτιάξαμε την Αρχιεπισκόπο Μακαρίου, άρα η Αγία Τριάδα. Κανένας κάτοικος που ζει στην Αρχιεπισκόπο Μακαρίου δεν έχει μπει μέσα στην Αγία Τριάδα. Είναι ένας κλειστός χώρος με μερικές προσβάσεις οι οποίες είναι στενές και πολλές φορές αποκλείονται και δεν μπορεί κανείς να μπει. Αυτό είναι ένα γκέτο εκεί μέσα, περικυκλωμένο από τέσσερις μεγάλους δρόμους. Και γι' αυτό κανείς δεν μπαίνει εκεί μέσα και δεν το ξέρει. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν, κάποιοι που τηλεφώνησαν και μου λένε θέλουμε να περπατήσουμε στην Αγία Τριάδα να μας δείξετε αυτά που γράφετε. Και ήρθαν οι άνθρωποι και τα είδανε. Οι Ηρακλειώτες δεν είχαν μπει ποτέ. Καταλάβατε. Ναι, γι' αυτό ναι. Είναι ξεχασμένη έτσι η συνοικία. Το βράδυ φοβάται κάποιος να περπατήσει στην Αγία Τριάδα? Είναι πολύ φυσικό. Περιγράφεται. Είναι πολύ φυσικό. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι που υπάρχει ενδιαφέρον να νοικιάζουν φοιτητές. Γιατί είναι στο κέντρο, είναι κοντά οι συγκοινωνίες, είναι κοντά το κέντρο, τα λιοντάρια, καταλαβαίνετε. Ναι, μετακινείται άλλο με τα πόδια. Ναι, και με τα πόδια είναι καλοκαιρινό από πάνω, η αγορά, τα πάντα, όλα. Και έχει τύχει περιπτώσεις. Ήρθαν γονείς με το που μπήκαν τα παιδιά τους σε κάποια σχολή, ήρθαν να νοικιάζουν κάποια, ας πούμε, κάποιος που νοικιάζε το σπίτι του. Υπήρξαν περιπτώσεις, να σας πω, οι γονείς, πατέρας και μάνα, νοικιάσαν ένα διαμερισματάκι για το παιδί τους, την κόρη τους. Έδωσαν την προκαταβολή και την άλλη μέρα θα κάνανε το συμβόλαιο, ξέρω εγώ τι, για να το κλείσουνε. Λοιπόν, πριν ξημερώσει η άλλη μέρα, πήγανε και παρακάλεσαν να ακυρώσουν τη συμφωνία, να τους επιστρέψουν την προκαταβολή, γιατί έκανα μια βόλτα, λέει, και είδαν την κατάσταση και αποκλείεται η κόρη του να αφήσει την κόρη τους να ζήσει μέσα. Ένιωσαν ότι θα κινδυνεύσει το παιδί τους. Αυτά είναι γεγονότα που σας λέω, έτσι. Ναι. Το αντιλαμβάνω. Ενώ έδωσαν την προκαταβολή και την άλλη μέρα θα πήγαιναν να υπογράψουν, βγαίνοντας από το σπίτι, βραδάκι, αντιμετώπισαν καταστάσεις τέτοιες που οι άνθρωποι την άλλη μέρα πρωί-πρωί ζήτησαν να ακυρώσουν. Μάλιστα. Κλείνοντας την κουβέντα μας αυτή, κύριε Χούπα, τι θα θέλατε να πείτε προς τις αρμόδιες αρχές και τη Δημοτική Αρχή? Θα θέλαμε να πούμε για χιλιοστή φορά να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά μας αυτή, είναι όπως την έχουμε περιγράψει. Έχουμε προσφύγει στον εισαγγελέα, έχουμε προσφύγει στην ασφάλεια, έχουμε κάνει ολόκληρες συναντήσεις με τον πρόεδρο, το διοικητή της ασφάλειας, με το διοικητή της αστυνομίας, έχουν περιγράψει όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρουν, τα γνωρίζουν, εντούτοις δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τι να πω, εύχομαι τουλάχιστον κάποιες από τις παρεμβάσεις από αυτές που
αναφέραμε στη συζήτησή μας, να γίνουν στο άμεσο μέλλον πράξη και να δούμε να αλλάζει επιτέλους η εικόνα της Αγίας Τριάδας προς όφελος των δημοτών, των πολιτών που μένουν εκεί όχι, πρώτα απ' όλα. Όχι μόνο, εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε. Η Αγία Τριάδα θα μπορούσε να είναι ένα στολίδι μοναδικό. Λυπάμαι που επειδή έχω περάσει από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όλες οι πόλεις τα ιστορικά τους κομμάτια τα έχουν αναδείξει. Και τελικά ένα Ηράκλειο με οικονομική δύναμη σε σχέση με άλλες πόλεις και με όλα αυτά έχει αφήσει αυτό το ιστορικό του κομμάτι σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε κι εμείς ότι με τον αγώνα που κάνουμε θα καταφέρουμε κάποια πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Χούπα για τη συνομιλία μας. Εγώ σας ευχαριστώ.